Δραμινογνωσία 2016. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ο Δήμος Δράμας και οι φορείς του νομού σας προσκαλούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα ταξίδι με εικόνες, αρώματα, γεύσεις και μουσική. Δραμινογνωσία 2016, 23 με 29 Μαΐου. Σας περιμένουμε. Διόνυσος, ο θεός του κρασιού. Η καταγωγή του χαμένη στα βάθη της Ανατολής. Ο θεός πέρασε και αγάπησε τη χώρα των Ιδονών. Άφησε τα δώρα του σε αυθονία και μοίρασε τα χαρίσματά του στα πρόσωπα των ανθρώπων που την κατοικούν. Είναι η φύση του Θεού και αγκαλιάζει κάθε μορφή ζωής. Γεννημένος από το Δία και μια θνητή, τη Σεμέρη. Γεννημένος δύο φορές, από τη μητέρα και τον πατέρα. Αγαπούσε να ταξιδεύει, παρά να κατοικεί στον Όλυμπο. Αγάπησε τα βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατοίκησε στο Παγκαίο Όρος, πλουτίζοντας τη γη με αμπελώνες που παράγουν εξαιρετικό κρασί. Το κρασί της Δράμας. Ο Διόνυσος, θεός της γονιμότητας και της φύσης, δίνει ζωή και χαρά στους ανθρώπους, απαλύνει τον πόνο και τη θλίψη. Φέρνει τη λύθη. Ήταν όμως και σκοτεινός, θεός της μετά θάνατο ζωής. Ζωή και θάνατος αντικατοπτρίζονταν στο διπλό του πρόσωπο. Αυτός, από όλους τους θεούς, ήθελε να το λατρεύουν όλοι μαζί. Η ανάγκη του ανθρώπου για συντροφικότητα έβρισκε ικανοποίηση στο πρόσωπο του Θεού. Στις γιορτές προς τιμή του, οι ακόλουθοί του έπιναν κρασί. Φορούσαν μάσκες για να μπορούν να φορούν στα πρόσωπά τους όλα τα συναισθήματα, να υπερβαίνουν όρια και σύνορα, να επιστρέφουν στη φύση και να γιορτάζουν την αναγέννησή της, να συμβιώνουν αρμονικά με τους συνανθρώπους τους, πέρα από κοινωνικούς περιορισμούς, σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ελπίδας και συμφιλίωσης. Και της φύσης δεν θα μπορούσε να μην αγκαλιάσει τη Δράμα που μέσα της ρέει σε αφθονία το νερό και το κρασί. Χαρά! Ευτυχία! Πόνος, θλίψη, οργή, θυμός, έρωτας. Αγάπη. Φιλία.
της performance βασίζεται στην ιδέα της Ελισάβετ Στράτα. Την πλαισιάσαμε όπως μπορούσαμε εγώ και ο κύριος Ιορδάνης Καταπίδης. Όλους όσοι φωτογραφήθηκαν για εμάς, κάποιοι είστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζει κάθε νέο τέχνη, κάθε νέα ιδέα και έχει πάντα μια αγκαλιά ανοιχτή για όλους. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα στην αμυνογνωσία, να περάσουμε όλοι όμορφα, να στηρίξουμε τη δράμα. Και να πούμε πολύ κρασί. Επίσης.